η Ολυμπία ο Δός κατά 4-5. Για τον Ακαρανία επίσης, καθόλου το μήκος έχει ένα σύγχρονο θεκλιντόδρομο, την Ιωνία Οδό. Η Ηλία λοιπόν παραμένει η μαύρη τρύπα των μεταφορών και των οδικών δικτύων. Ποιο είναι λοιπόν το έργο για το οποίο μιλάμε? Μιλάμε για ένα έργο που στην πραγματικότητα δεν φτάνει ούτε μέχρι τον πύργο κύριε Χίδο. Φτάνει μέχρι το γούνατο. Πολλό και μάλλον μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Ένα έργο το οποίο ως φυσικό αντικείμενο έχει πάτρα, πύργο, καλό νερό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε οι Ηλίοι πόσο ζωντανό ήταν το όνειρο το 2011-12 την περίοδο των απαλωτριώσεων, όταν υπήρχε εγκατεστημένος εργολάβος και έκανε τα πρώτα τεχνικά έργα και πολλοί από τους προσκεκλημένους μας που είναι από την περιοχή του κάμπου το έχουν ζήσει και στην περιουσία του όλα και στην καθημερινότητά του. Και μετά ποια ήταν η εξέλιξη? Ήρθε το 14. Η απέταξη από την παραχώρηση. Και μετά τι έχουμε? Την κατάπληξη. Και τα νέα δεδομένα ποια είναι? Η Τζάσπερς, η Ευρωπαϊκή Ένωση των Τζάσπερς, που ζητάει μελέτη για το κυκλοφοριακό φόρτο του οδικού αυτού δικτύου και μία ενδεχόμενη περικοπή του φυσικού αντικειμένου. Σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν Περιφερειακή Αρχή, είχαμε μία ξεκάθαρη θέση ως προς τη χάραξη του φυσικού αντικείμενου στο σύνολό του, χωρίς καμία έκπτωση τόσο στο φυσικό αντικείμενο όσο και στην ασφάλεια. Τον τελευταίο καιρό όμως, και μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, θα αναφερθώ καταρχήν στους κυβερνητικούς βουλευτές που πηγαίνουν σε διάφορα υπουργεία και σε συσκέψεις, υπό τους κυρίους Μπούλα και Βέδε, και θα τον ζήτημα πάλι νότιας χάραξης. Είπε ο κ. Χατζηλάμπρου νωρίτερα ότι πιστέψαμε στην νότια χάραξη, αλλά αυτό πρέπει να αποδείχθη μία φενάκι όσον αφορά την εξέλιξή της. Αναφορικά με την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κ. Κατσανιώτης, όταν μιλάει στο ακροατήριό του ως βουλευτής στην Πάτρα, μιλάει υπέρ της νότιας χάραξης. Όταν μιλάει ως υποψήφιος του Περιφερειάρχης και Περιφερειακός Σύμβουλος στην Ηλία, μιλάει για την υπάρχουσα χάραξη. Κύριε Χίνο, εδώ θα ήθελα μία διευκρίνηση ως προς το ποια είναι η βοήθεια στην Περιφερειακή Αρχή. Γιατί αν αναφερόμαστε σε μία φωτογραφία και μόνο, αυτή ναι, μεν είναι χρήσιμη, όμως πολιτικά δεν είναι ορθή. Από αυτό πρέπει να βγει λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, από το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα. Μία ομόφωνη στάση σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, η οποία θα ορίζει. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στο φυσικό αντικείμενο μέχρι το τέλος του δρόμου, δηλαδή πύργο Πάτρα που ήδη υπάρχουν οι εργολαβίες, τουλάχιστον σε δημοκράτηση. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση την 8η εργολαβία σε εκκρεμότητα, όπως μένει αυτή τη στιγμή από διάφορες πλευρές, είτε ερευνητικές είτε από τοπικούς παράγοντες, και μην περιμένουμε διαφορετικά να μας σεβαστούν στην Ευρώπη όταν εμείς ως περιφέρεια δεν έχουμε μία ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή ποια είναι η χάραξη, υπάρχουσα, σαφώς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο το έργο να πάει πίσω. Είναι αβέβαιο για την εξέλιξή του, για να μην πω ότι το στέλνουμε οριστικά στις καλένδες. Και βεβαίως αυτό είναι μία υποχρέωση που έχουμε ως Περιφερειακή Αρχή, τόσο στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτόν τον δρόμο, αλλά και στις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων. Και αν πρέπει η Τζάσπερς να μετρήσει ένα φορτίο, δεν θα πρέπει να είναι το πληροφοριακό, αλλά θα πρέπει να είναι το αίμα των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτόν τον δρόμο. Σας ευχαριστώ.